Τα πρωινά για τους εκπαιδευτικούς είναι πολύ διαφορετικά στο 16ο Δημοτικό Σχολείο του Ηρακλείου. Πριν από όλα τα άλλα, με σκούπα και φαράση καθαρίζουν το δρόμο και τραβούν τους σημάντες, προκειμένου το πέρασμα για τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια να μετατραπεί σε σχολική αυλή. Κι όμως δεν είναι υπερβολή, καθώς στο 16ο Δημοτικό Σχολείο του Ηρακλείου, με τα 150 περίπου παιδιά, η μικρή αυλή χρησιμοποιείται από τους μικρότερους μαθητές και οι μεγαλύτεροι κάνουν διάλειμμα και γυμναστική στην κυριολεξία στη μέση του δρόμου. Το πρωί που ερχόμαστε, εάν δεν έχουν παρκάρει αυτοκίνητα μέσα, γιατί δυστυχώς πολλοί εκτός περιοχής δεν βρίσκουν πού να παρκάρουν και δεν γνωρίζουν ότι είναι η αυλή του σχολείου, τραβούμε τους σημάντες, καθαρίζουμε οι συνάδελφοι όλοι μαζί, καθαρίζουμε το δρόμο από τα τυχόν σκουπίδια που έχει, να μην προβλήσουν τα παιδιά στα σκουπίδια, και μπαίνουμε μέσα για μάθημα. Αποτύχει και εξαντλητική παρακολούθηση από την πλευρά των δασκάλων, εξηγεί η διευθύντρια του σχολείου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ατύχημα. Ενώ δεν λείπουν οι φορές που η αυλή περιορίζεται περαιτέρω αν κάποιος που δεν γνωρίζει έχει τύχει να παρκάρει το αυτοκίνητό του στο σημείο, αδυνατώντας προφανώς να προβλέψει ότι τη νύχτα ο δρόμος είναι δρόμος και την ημέρα αυλή του σχολείου. Είναι τριτοκοσμικές εικόνες και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και για τα παιδιά αλλά και για τους δασκάλους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα χρόνιο, το οποίο το έχουμε θίξει. Εγώ είμαι 4 χρόνια εδώ. Όταν πρωτόρθα εδώ, το συζήτησα. Κάλεσα τον Δήμαρχο και ήρθε εδώ, και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση Κρήτης και τον προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας. Το κουβεντιάσαμε το θέμα. Το έχω καταθέσει και γραπτά. Το έχω αναφέρει και στην πλατφόρμα στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Αλλά δυστυχώς δεν λύνεται το πρόβλημα, δεν λύθηκε. Την ώρα που στα σχολεία οι οδηγίες για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού είναι σαφείς και σίγουρα περιλαμβάνουν την τήρηση των αποστάσεων, μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείου στο παιχνίδι τους καλούνται να έχουν υπόψη τους τις διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες σχεδιάστηκαν και που καθημερινά προαυλίζονται τα παιδιά κάθε τμήματος. Όχι, βέβαια, δεν είναι εικόνα σχολείου. Να φανταστείτε ότι όταν βρέχει δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα παιδιά. Πρέπει να κάνουν το διάλειμμά τους μέσα στην τάξη. Οι τάξεις είναι μικρές κλουβιά. Δεν μπορούμε να τηρήσουμε αυτό που λέει φαγητό χωρίς μάσκα γιατί, και κρατάτε αποστάσεις γιατί είμαστε, οι τάξεις είναι μικρές και είμαστε και όλη μέρα μέσα στις τάξεις. Το κτίριο που στεγάζεται το 16ο Δημοτικό Σχολείο του Ηρακλείου ήταν παλιότερα στέγη ανηλίκων. Ενώ η επισειρά ετών οχλήσεις προς τις αρμόδιες αρχές του Δήμου και όχι μόνο, μέχρι σήμερα υπήρξαν αδύνατο, όπως τόνισε η διευθύντρια του σχολείου, να κινητοποιήσουν σε μια κατεύθυνση πρόβλεψης για μια πιο σταθερή λύση από τον ημάντα που μπαίνει το πρωί και απομακρύνεται το μεσημέρι.